Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από την Αλφα τηλεόραση και από την εκπομπή Αλφα σήμερα. Να δούμε λίγο τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, και να καλησπέρισω αμέσως τον κύριο Αργύρη Πατακάκη, τον Περιφερειάρχη Δράμας, τον οποίο έχουμε την τιμή και χαρά να τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα κύριε Καστόρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ρωτήσω λίγο και να ξεκινήσω, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, τι γίνεται φέτος με τη δραμενογνωσία. Την πρώτη φορά λόγω καιρού δεν πήγε όπως έπρεπε να πάει. Τη δεύτερη όμως συγκέντρωσε πάνω της και τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μόνο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε φέτος από 23 ως 29 Μαΐου την δραμενογνωσία. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολύ μεγαλύτερη προσέλκυση επισκεπτών. Άλλωστε στην προσπάθεια αυτή τη στηρίζει και το Υπουργείο Τουρισμού, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή στην οποία θέσαμε τις προτάσεις μας, έγιναν αποδεκτές και θα έχουμε και οικονομική στήριξη αλλά και προβολή πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Το δραμηνό κρασί γίνεται γνωστό καθημερινά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι ενώνοντας το κρασί μας μαζί με τις γεύσεις του τόπου μας, τον πολιτισμό μας, την πολύ όμορφη φύση την οποία έχουμε, θα έχουμε φέτος πολύ μεγαλύτερη επιτυχία και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για μία εβδομάδα με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές δράσεις, οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο να έχει η τοπική μας οικονομία μια διαφορετική αντιμετώπιση και μια δυναμική η οποία θα δώσει μια ανάσα στην αγορά. Μπορούμε να πούμε στοιχεία του προγράμματος είναι ακόμα νωρίς? Ήδη σήμερα ολοκληρώνουμε τις πρώτες διαδικασίες και πιστεύουμε την ερχόμενη εβδομάδα με όλους τους φορείς θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα για να ξέρουμε τι δράση θα είναι και ποιος θα αναλάβει την κάθε μία για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλήρες πρόγραμμα. Με τα ενοποιεί ανοιχτά η συγκεκριμένη εβδομάδα και με την Ένωση Ενοποιών πλέον να είναι στο πλευρό σας, κάτι το οποίο πέρσι και πρόπερσι όχι δεν ήταν, απλά δεν υπήρχε συγκεκριμένο όργανο. Και από ό,τι κατάλαβα, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, και η δραμηνογνωσία συνέβαλε στο να δημιουργηθεί και η Ένωση από ό,τι φάνηκε. Συμβάλαμε να ενώσουμε δυνάμεις, να έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία, μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία γίνεται από όλους τους συνοποιούς να πραγματικά να δειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και να στηρίξουμε και να προβάλλουμε, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική μας κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους ότι το δραμηνό κρασί, το ελληνικό κρασί είναι πιο αγνό, είναι πολύ πιο υγιεινό για να είναι μέσα στις επιλογές και τις προτιμήσεις. Μάλιστα. Στο κομμάτι της δραμενογνωσίας περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη εκδήλωση και με το τι ακριβώς ακόμη θα πλαισιωθεί. Άλλωστε, κύριε Καστόρη, το έχει αγκαλιάσει και η περιφέρειά μας και η αντιπεριφέρεια αλλά και η δήμη του νομού και η κοινωνία μας και πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα γιατί οι λεπτομέρειες αποτελούν την ουσία και έχουμε πραγματικά κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία που θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Να ρωτήσω λίγο όμως από εκεί και πέρα και να φύγω καλά. Καλή δραμενογνωσία, καλός ο ίνος, καλός και ο άρτος. Ο ένας εφραίνει καρδία ανθρώπου, ο άλλος καρδία ανθρώπου στηρίζει, όπως λέει και ο ψαλμός. Το ξέρετε, πιστεύω καλύτερα από μένα. Να ρωτήσω λίγο όμως τι γίνεται και με τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Πρώτα απ' όλα, πριν από μερικές μέρες είχαμε τον απολογισμό της διοίκησης της περιφέρειας. Μια πολύ σημαντική παρουσία την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης ο κ. Παυλίδης μετά από την όλη προετοιμασία την οποία κάναμε στην Εκτελεστική Επιτροπή, αξιολογώντας με πολύ προσοχή, με πολύ ευαισθησία, αλλά με ρεαλισμό και αντικειμενικότητα όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει, αναλαμβάνοντας μια περιφέρεια η οποία ήταν τελευταία στις περιφέρειες της Ευρώπης, με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, κάναμε πολύ μεγάλα βήματα προόδου, ανάπτυξης, δημιουργίας νέων προϋποθέσεων και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία θα έχουμε και εμείς τη χαρά εδώ στην περιφέρεια τη δική μας να κάνουμε μια παρουσία των έργων, των δυνατοτήτων τα οποία έχουμε δρομολογήσει για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, τι έχουμε εντάξει, τι προϋπολογισμοί, τι έργα είναι σε πρώτη προτεραιότητα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως εδώ με την ευκαιρία να σταθώ και να πω ότι μετά από όλη αυτή την συντονισμένη προσπάθεια που έκανε η περιφέρειά μας, με την συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περάσαν από τις 5 διόδους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες.
Είναι μια πολύ σημαντική, πολύ αξιόλογη, πολύ ξεχωριστή προσπάθεια που αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η περιφέρεια, αλλά και την ποιοτική διαφορά την οποία έχουμε κάνει και πιστεύουμε ότι αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε και με τη βίζα των 72 ωρών, η οποία εν μέρει έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εξωτερικών, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και να μπορέσουμε ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο να παίξει καθοριστικό ρόλο η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα. Δράτωμα της ευκαιρίας, γιατί ναι, μπορεί να πέρασουν περίπου 6 εκατομμύρια από τις διόδους και από τα τελωνία, αλλά αυτή την περίοδο είναι κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, αλλά και των, όχι μόνο των αγροτών πλέον, και των Βουλγάρων αυτοκινητιστών. Μια τοποθέτηση θέλω πάνω σε αυτό. Κύριε Καστόρη, εμείς στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δοκιμάζονται. Αν θυμίστε καλά, το 1990 το 29% του ενεργού πληθυσμού είχαν απασχόληση τον αγροτικό τομέα και την κτηνοτροφία. Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει συρρυκνωθεί ανησυχητικά και μόνο το 6% ασχολείται με τη γεωργία. Λανθασμένες επιλογές, λανθασμένες κυβερνητικές διαδικασίες οδήγησαν σε λανθασμένες από την Ευρώπη αλλά και την πατρίδα μας επιλογές, οι οποίες δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν, σήμερα μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή παρένθεση, να κάνουμε εισαγωγές της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Βεβαίως έχουν δικαίωμα οι αγρότες να διαμαρτύρονται, εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία να δουν και να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να σταματήσει ο αποκλεισμός των δρόμων, γιατί πάρα πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία και θα πρέπει να το δούμε με ευαισθησία, με ειλικρίνεια και με ρεαλισμό, ώστε και τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία είναι δίκαια να υποστηρίξουμε, αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες να μην έχουν υποστεί τεράστια οικονομική καταστροφή. Μάλιστα, να αφήσω λίγο το κομμάτι των αγροτών, το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Τι περιμένουμε τώρα από το νέο ΕΣΠΑ, μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για την περιφερειακή ενότητα δράμας? Με τις οδηγίες του Περιφερειάρχη του κ. Παυλίδη έχουμε ετοιμάσει μελέτες για να υπάρχει ωριμότητα ένταξης, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα προγράμματα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα αντιστοιχούν γύρω στα 108 με 110 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πιστεύουμε ότι θα τα αξιοποιήσουμε και θα τα απορροφήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γίνουν έργα τα οποία έχει ανάγκη και η περιφερειακή ενότητα Δράμας και η περιφέρεια γενικότερα, αλλά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και έργα τα οποία θα αναδείξουν τον ορεινό όγκο, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, να έχουμε άνετη και ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας, αλλά και των τουριστών, για να μπορέσουμε πραγματικά να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και ιδιαίτερα στο χιονοδρομικό κέντρο, στο οποίο έχουν γίνει πολλές και συγκεκριμένες βελτιώσεις, αλλά και μελέτες για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε και για να μπορέσει να λειτουργήσει με προδιαγραφές ευρωπαϊκές. Μην ξεχνάτε ότι μετά από 12 χρόνια έχουμε πάρει άδεια λειτουργίας και σήμα πιστοποιημένο ότι πληρεί προδιαγραφές. Κάνουμε τώρα μια πολύ αξιόλογη δουλειά για να κάνουμε έναν διαγωνισμό πενταετούς διάρκειας, ώστε να προσελκύσουμε επενδυτές οι οποίοι θέλουν για τα επόμενα 5 χρόνια να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χιονοδρομικό, και κάνουμε και μια μελέτη για να εξασφαλίσουμε νερό, για να μπορέσουμε να έχουμε και τεχνικό χιόνι, για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα, που δεν έχει καθόλου χιόνι φέτος το χιονοδρομικό. Ουσιαστικά δεν χιόνισε και καθόλου. Υπήρξε φέτος μια λειτουργία του χιονοδρομικού, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήδη έχουμε τρίτη εβδομάδα που είχε λειτουργήσει με επιτυχία, αλλά δεν έχει τώρα πλέον καθόλου χιόνι. Έχουμε απάνω όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την ασφάλεια των επισκεπτών και πιστεύουμε ότι αν έστω και στα μέσα Φεβρουαρίου βοηθήσει ο καιρός, θα μπορούμε πραγματικά να το λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά, ότι δεν είχατε καμία θεσμική εμπλοκή ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Αλλά παρόλα αυτά έγιναν και κινήσεις και ενέργειες από την δική σας την πλευρά, όπως έχει να κάνει, ό,τι έχει να κάνει με τη μετεστέγαση της αστυνομικής διεύθυνσης.
Πιστεύουμε ότι μια προσπάθεια με πολλών ετών, εμείς την ξεμπλοκάραμε και την υλοποιούμε. Ένας διαγωνισμός της τάξης του 1.800.000 ευρώ έχει ολοκληρωθεί. Ένα κτίριο το οποίο ήθελε να το βελτιώσουμε και ενεργειακά, αλλά και για τη στατική του επάρκεια. Όλες τις διαδικασίες τις έκαναν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Τις παραδώσαμε στην αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και το κτίριο πιστεύουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει να γίνεται η βελτίωσή του κτηριακή και η ενεργειακή, ώστε να μπορεί να στεγαστεί η ελληνική αστυνομία μέσα σε ένα κτίριο που πληρεί πραγματικά τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα όμως, νομίζω ότι υπάρχει και ένα όφελος προς το ελληνικό δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα τεράστιο όφελος για το ελληνικό δημόσιο και αν είχαμε αξιοποιήσει όλα αυτά τα δημόσια κτίρια, τα οποία πλέον είναι εγκαταλελειμμένα, θα είχαμε πολλαπλά ωφέλη και για την τοπική οικονομία και για την εθνική οικονομία. Και ας δουν με ευαισθησία έτσι, πολλά και σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει αθόρυβα, αλλά με μια δυναμική η οποία φέρνει αποτελέσματα. Να ρωτήσω λίγο, υπάρχει στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας η μεταστέγαση και άλλων ίσως υπηρεσιών σε κτίρια τα οποία είναι δημόσια, ενώ αυτή τη στιγμή δεν είναι και είναι, αναγκάζεται είτε η Περιφερειακή Ενότητα, είτε η Περιφέρεια, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, είτε όμως το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει κάποια ενίκεια? Έχουμε δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις, οι οποίες όμως όταν θα είναι στο όριμο στάδιο θα τις ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Από εκεί και μετά λοιπόν, κάναμε μια μικρή αναδρομή στα συγκεκριμένα ζητήματα. Έχουμε και το θέμα της αναπτυξιακής εταιρείας. Χθες εδώ με τον κύριο Χατζόπουλο, τον διευθυντή της αναπτυξιακής, κάναμε μια αναφορά στο Leader, στο πώς ολοκληρώθηκε. Είστε και ο πρόεδρος της αναπτυξιακής. Εδώ τι ακριβώς γίνεται όμως? Ολοκληρώνονται με επιτυχία 94 επενδυτικά σχέδια. Πάνω από τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η ενίσχυση, η οποία είναι η κρατική ενίσχυση. Πιστεύουμε ότι στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ο προϋπολογισμός σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, θα έχουμε τη μερίδα του Λέοντος, γιατί έχουμε αξιολογηθεί ως την πέμπτη καλύτερη αναπτυξιακή πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι η δυναμική, οι διεκδικήσεις, οι συντονισμένες ενέργειες, αλλά και η πολύ καλή συνεργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, παίξαμε καθοριστικό ρόλο, δώσαμε μια άλλη δυναμική, έναν άλλο βηματισμό, διεκδικώντας, αλλά και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και σήμερα 94 επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από αυτήν την άμεση χρηματοδότηση, η οποία φτάνει το 60% του επενδυτικού σχεδίου του κάθε επιχειρηματία. Και πιστεύουμε ότι στην επόμενη θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί εμείς προερχόμαστε από τον επιχειρηματικό κόσμο, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και πιστεύουμε, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πατρίδα μας και όχι να στέλνουμε δώρο στην γειτονική Βουλγαρία χιλιάδες επιχειρήσεις, είτε από λανθασμένες επιλογές, είτε από την υπέρμετρη φορολογία και από τα φορολογικά βάρη, τα οποία πολλές φορές είναι έξω από κάθε λογική, αλλά και από ένα τραπεζικό σύστημα που δεν στηρίζει, που δεν βοηθά, που δεν συμπαραστέκεται στον πολύ σημαντικό αγώνα που κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς ανατρέψαμε όλη αυτή την εικόνα και δείξαμε ότι και μπορούμε, αλλά έχουμε και σχεδιασμό, έχουμε το όραμα, τη θέληση, και πραγματικά πετύχαμε και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε από όλους οι οποίοι συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Να ρωτήσω λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπατε προηγουμένως. Πιστεύετε, ναι, μένει στην επιχειρηματικότητα, κάνετε μία αναφορά στο κομμάτι και του ασφαλιστικού και του φορολογικού ουσιαστικά, αλλά και του τραπεζικού συστήματος. Σε μια περιφέρεια και σε μια περιφερειακή ενότητα που ουσιαστικά η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Και σε μια περιφέρεια ταυτόχρονα με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ΑΕΠ. Το χαμηλότερο, όχι με ιδιαίτερα. Το χαμηλότερο. Κατά κεφάλι εισόδημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε επίπεδο. Σε και με επίσημα στοιχεία της Eurostat, κύριε Καστόρη, όχι με εκθέσεις ιδεών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς καλείται τουλάχιστον η περιφερειακή διοίκηση, όχι να αντιμετωπίσει, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνη της. Έστω να συνδράμει λίγο σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Σε πείσμα όλων αυτών και ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης, η οποία
προσπαθεί με πυροτεχνήματα να απαξιώσει ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει πραγματικά στην κυριολεξία ενώσει δυνάμεις και έχει ανατρέψει όλη αυτή την άσχημη εικόνα, ευαισθητοποιώντας τον πρωτογενή τομέα, αλλά και περνώντας ένα μήνυμα στην κοινωνία μας και στην περιφέρεια, αλλά και πανελλαδικά, ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιφέρειά μας, να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα, ο κάθε καταναλωτής να έχει πρώτη επιλογή τα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα δημιουργήσουμε πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η όλη προσπάθεια, η ανάδειξη, η προβολή, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση για κάθε τουριστικό προορισμό, αλλά και η προσπάθεια η οποία γίνεται ώστε πάρα πολλές μαθητικές εκδρομές να έχουν επιλέξει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλάζει κάτι το οποίο γίνεται μεθοδικά και συστηματικά και πιστεύω τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, αλλά θα δούμε τα επόμενα 2 χρόνια πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση να έχουμε ανεβάσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν για μια αξιοπρεπή διαβίωση των συμπολιτών μας και όχι για την εγκατάλειψη και την ερημοποίηση ακριτικών περιοχών. Στο κομμάτι των οδικών αξιών έχουμε κάποια εξέλιξη? Κύριε Καστόρη, επειδή πολλοί έχουν γίνει ειδικοί και κάποιοι δεν μπορούν να συγχωρήσουν την προσπάθεια και την επιτυχία την οποία πραγματικά όλοι μαζί, ενώνοντας δυνάμεις για πρώτη φορά, κάτι το οποίο δεν είχαν συνηθίσει οι προηγούμενες αρχές, είτε λεγόταν δημοτικές, είτε περιφερειακές, είτε οι εκλεγμένοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώσαμε δυνάμεις με επιχειρήματα, με σοβαρότητα, με τεκμηριωμένες και συγκροτημένες προτάσεις, ώστε να έχουμε και εμείς δικαίωμα στην ανάπτυξη. Ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης και Δράμας Καβάλας θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αναπτυξιακά και τουριστικά και με τις υποδομές και για τις εξαγωγές μας και για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Είναι λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν την ουσία και επί δεκαετίες η Δράμα έμεινε έξω από την Εγνατία. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μας στερήσει από αυτήν τη σημαντική επιλογή για την οποία ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν και την ωριμότητα και το πόσο σημαντική δουλειά έχει κάνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να συνδεθεί επιτέλους και η Δράμα, κάτι το οποίο δικαιούται με την Εγνατία εδώ. Πιστεύουμε ότι πολύ γλίγορα θα δείτε και την δημοπράτηση, γιατί υπάρχει ωριμότητα σε όλα τα τεχνικά έργα αυτά, τη δημοπράτηση των έργων αυτών. Μάλιστα, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε και απασχολεί φυσικά. Απασχολεί, θα το διεκδικούμε, θα το έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα και σε πείσμα όλων αυτών που πραγματικά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αλλά και να συγχωρήσουν μια προσπάθεια συντονισμένη και όχι κατόπιν ενεργειών του ενός και κατόπιν ενεργειών του άλλου. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε και εμείς δικαίωμα στην ανάπτυξη, το διεκδικούμε συντονισμένα και συγκροτημένα, ενώνοντας δυνάμεις και με την στήριξη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Παυλίδη, θα ξεμπλοκάρουμε και θα βγει ο νομός μας, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, από την απομόνωση. Ένα κομμάτι στο οποίο θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί είναι η συνέργεια, αυτή η περίφημη εκδήλωση ουσιαστικά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας. Συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας? Συμμετέχει ενεργά και 8 και 9 Απριλίου θα συμμετέχουμε στο Εκθυσιακό Κέντρο της Νέας Καρβάλης με τα τοπικά μας προϊόντα, με τα δικά μας κρασιά, με τα δικά μας αγροτικά προϊόντα, τα οποία πραγματικά είναι και εξαιρετικά. Και αν ο κάθε πολίτης έτσι μέσα στις επιλογές του κάθε μήνα ψωνίζει 50 ευρώ ελληνικά προϊόντα, δραμινά προϊόντα, θα έχουμε πραγματικά δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει όμως ο κάθε ενεργός πολίτης να το αντιληφθεί και να δείξει πραγματικά ότι έχει μια άλλη αντίληψη και μια άλλη νοοτροπία. Στο κομμάτι τουλάχιστον των αγροτικών προϊόντων και σε ό,τι έχει να κάνει με την προώθησή τους, μέχρι στιγμής τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες τουλάχιστον ημέρες, με το κομμάτι του ασφαλιστικού, του φορολογικού και πάει λέγοντας. Κατά πόσο στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας και την ιδιωτική πρωτοβουλία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι? Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Στρατιές ανέργων πάνω από 1.350.000 από τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ μικρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας.
Θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, να ενημερώσουμε, να ξεμπλοκάρουμε διαδικασίες, ώστε ο επιχειρηματίας να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον, πραγματικά ένα περιβάλλον αναπτυξιακό, το οποίο μπορεί και μέσα στην κρίση, γιατί μέσα από πολέμους, μέσα από πτωχεύσεις, μέσα από καταστροφές, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, δώσανε το καλύτερο βηματισμό, τον καλύτερο αναπτυξιακό βηματισμό στην πατρίδα μας και μπορούμε ξανά να τα καταφέρουμε. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού, ο κ. Παυλίδης είπε μια χαρακτηριστική φράση. Δεν αγαπιόμαστε, λέει, ως περιφέρεια μεταξύ μας. Διαπίστωσε ουσιαστικά την έλλειψη της περιφερειακής συνείδησης. Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα στην προτεραιότητα την οποία έχουμε βάλει είναι να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, αλλά και να καταλάβει ο κάθε πολίτης, ο κάθε καταναλωτής, ότι θα πρέπει να στηρίξει τα προϊόντα από τις τοπικές μας κοινωνίες για να έχει πολλαπλά ωφέλη και αναπτυξιακά, αλλά και στην απασχόληση. Mm-hmm. Πριν από μερικές μέρες κάναμε ένα ρεπορτάζ και φιλοξενήσαμε μια συγκεκριμένη δήλωση δική σας αναφορικά με το γεγονός, με τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αντίθεση στη δημιουργία οτιδήποτε έχει να κάνει εδώ και συνδέεται με το μεταναστευτικό? Κύριε Καστόρη, οι κυριακάτικες εφημερίδες αναφέρουν ότι πάνω από 1.200 μετανάστες θα εγκατασταθούν στο Παρανέστη. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δείτε ήδη καθημερινά από την άκρως απόρριτη ενημέρωση την οποία έχουμε. Βλέπουμε ότι έρχονται και νέοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει και λαθρομετανάστες, οι οποίοι στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν είναι από την περιοχή της Συρίας ή του Ιράκ, είναι από την Αφρική και είναι από περιοχές οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι αντέχει η Δράμα και άλλο κέντρο φύλαξης. Ήδη έχει κάνει, ας πούμε, μια παραχώρηση πολύ σημαντική, με ευαισθησία, με σεβασμό, με κατανόηση, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, κάποια όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Τα στρατόπεδα εμείς έχουμε σχεδιάσει και έχουμε πάρει δύο η Περιφερειακή Ενότητα να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το περιβάλλον, αλλά και για άλλες δράσεις οι οποίες είναι σημαντικές και όχι για να γίνουν νέα στρατόπεδα μέσα στην πόλη της Δράμας. Να το ξεκαθαρίσουμε, πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο βγήκε τουλάχιστον. Πολλά σενάρια, όχι πολλά ένα και σενάριο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεν είναι κάτι το οποίο είναι υλοποιήσιμο. Το μοναδικό υλοποιήσιμο έχει να κάνει ουσιαστικά με την ενδυνάμωση του κέντρου φύλαξης Παρανεστίου ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Από εκεί και μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία. Και πέρα από το θέμα της ενεργείας που αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν και ζητήματα στον πρωτογενή τομέα που είπατε πώς θα τον στηρίξετε. Να σημειώσω λίγο ότι μια από τις δυναμικές που υπάρχει στην περιοχή είναι το μάρμαρο. Πρωτού φτάσουμε εκεί να πω ότι όχι μόνο στηρίξαμε τον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο είμαστε η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία δεν είχαμε κανένα κρούσμα ευλογιάς ή βρουκέλωσης. Συγγνώμη, μην τα μπερδέψουμε. Ναι. Γιατί έγκαιρα οι υπηρεσίες, η κτηνιατρική υπηρεσία και εμβολίασε, αλλά και σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους μας, προμηθευτήκαμε με έξοδα της περιφερειακής ενότητας, της περιφέρειάς μας, αλλά και των κτηνοτρόφων εμβόλια και θωρακίσαμε το νομό μας. Άλλωστε, στείλαμε κατά διαστήματα και κτηνιάτρους σε άλλες περιφερειακές ενότητες για να βοηθήσουν να συνδράμουμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και πιστεύω ότι πετύχαμε. Άλλωστε, αυτή είναι και η στόχη μας, η ενδοπεριφερειακή ανισότητα να εξαλειφθεί, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Στον τομέα που αναφέρεται, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες, μια δραστηριότητα η οποία είναι η σημαντικότερη αυτή τη στιγμή μαζί με τον πρωτογενή τομέα που στηρίζει την τοπική μας οικονομία, είναι το μάρμαρο. Εμείς και διευκολύνουμε και κατανοούμε και στηρίζουμε, αλλά και θα ζητήσουμε με μια ολοκληρωμένη μελέτη από το Υπουργείο να ξεμπλοκάρει διαδικασίες και να αφήσει απάνω στον ορεινό όγκο και ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο του Φαλακρού και στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, περιοχές οι οποίες έχουν μάρμαρο, να μην υπάρχουν τέτοιοι αποκλεισμοί, βεβαίως σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον, κάποιους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν,
αλλά δεν μπορεί να εγκλωβίζεται όλος ο ορεινός όγκος μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και να κάνουμε την ίδια περίοδο εισαγωγές από γειτονικές χώρες. Είναι λάθος. Θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις επιχειρήσεις μαρμάρου, θα πρέπει να τις διευκολύνουμε και αυτό κάνουμε. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε όλα τα προβλήματα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς θα είμαστε κοντά. Οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει θα το στηρίξουμε και θα το ξεπλοκάρουμε και από τα Υπουργεία και ιδιότερα η καινούργια κοινή υπουργική απόφαση η οποία βγήκε ότι για να παραχωρηθεί ένα λατομείο, παραδείγματος χάρη 100 στρεμάτων, θα πρέπει προτού γίνει οτιδήποτε να κάνει ο επιχειρηματίας αναδάσωση σε ένα γειτονικό νομό, είναι επίοικος απαράδεκτο. Σε μια περίοδο που υπάρχει τέτοια μεγάλη οικονομική στενότητα, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουν χίλια μύρια προβλήματα, δεν μπορούμε εμείς να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και να ενισχύουμε τον ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες, γιατί και εκεί έχει μάρμαρα. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και οι λύσεις στον επιχειρηματικό κόσμο γίνονται με έργα. Έτσι. Τα οράματα αξίζουν όταν γίνονται έργο και εμείς θα τα κάνουμε έργα. Για να βοηθήσουμε, για να συνδράμουμε, για να ενθαρρύνουμε σε μια δύσκολη περίοδο που το φορολογικό, το ασφαλιστικό και οι τράπεζες δημιουργούν πραγματικά επιπλέον προβλήματα στον επιχειρηματία. Πέρα από τον τομέα του μαρμάρου, με τον ορεινό όγκο τι σχεδιάζεται? Με τον ορεινό όγκο ο σχεδιασμός μας είναι, μετά και τις συνεργασίες τις οποίες έχουμε, και εμείς σαν περιφέρεια έχουμε δρομολογήσει κάποια πολύ σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα, για να μπορέσουμε να ενώσουμε πρώτα τον ορεινό όγκο πάνω από το δασικό χωριό μέχρι τους ποταμούς. Έχουμε ετοιμάσει δύο προγράμματα τα οποία θα υποβάλουμε με το φορέα διαχείρισης του ΧΑΡΤΣ για να κάνουμε οργανωμένες, συγκροτημένες παρεμβάσεις στον ορεινό όγκο για να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, να γίνουν καλύτερες υποδομές, με μεγαλύτερη ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών, με δρόμους που πραγματικά να είναι άνετοι και ασφαλείς. Ήδη ένα κομμάτι το οποίο πάει μέχρι το δασικό χωριό ολοκληρώθηκε, έχει ασφαλτοστρωθεί, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Πρέπει να κάνουμε σε όλο τον ορεινό όγκο παρεμβάσεις προσεκτικές αλλά σημαντικές για να έχουμε και επισκεψιμότητα, να υπάρχει και υποδομή, να ενθαρρύνουμε και μέσα από το καινούργιο πρόγραμμα να γίνουν και άλλες επενδύσεις στον ορεινό όγκο, γιατί βλέπουμε ότι σε έναν ορεινό όγκο ο οποίος είναι το 1/5 του ορεινού όγκου της οροσειράς της Ροδόπης στη Γερμανία, έχει επισκεψιμότητα πάνω από 1 εκατομμύριο τον χρόνο το 2014 και εμείς δεν ξεπεράσαμε τις 20.000 επισκεψιμότητα. Είναι προβλήματα. Πρέπει ο φορέας διαχείρισης μαζί με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους Δήμους, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να σχεδιάσουμε ώστε να πάρει πραγματικά μια αναπτυξιακή προοπτική απάνω ο ορεινός όγκος και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει απάνω στον ορεινό όγκο να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας. Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται και τι περιμένουμε να δούμε φέτος το κομμάτι της καταπολέμησης των κουνουπιών, αν και υπάρχει θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει ότι εμείς ξεκινάμε ήδη από τώρα να κάνουμε τους ψεκασμούς, δηλαδή από τις αρχές Απριλίου να γίνουν οι ψεκασμοί, για να μην αφήσουμε να αναπτυχθούν όπως έγιναν άλλες χρονιές, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και το ζωικό κεφάλαιο και τον πληθυσμό, αλλά και να μπορούν οι επισκέπτες μας στις παραθαλάσσιες περιοχές να έρθουν και να μην έτσι έχουν αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα της ενόχλησης των κουνουπιών, το οποίο είναι και επικίνδυνο και βλέπουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να πω ότι μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία γίνεται από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Παυλίδη και τους αντιπεριφερειάρχες έχει πραγματικά δρομολογήσει πολύ σημαντικά και πολύ αξιόλογα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα δώσουν μια ανάσα και μια προοπτική αναπτυξιακή η οποία τα επόμενα χρόνια θα είναι ορατή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.